Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Body Melody. Είμαι η Ναταλία Μαρτίνη και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ασκήσεις για τα πόδια και για την κοιλιά. Τρεις ασκήσεις για τα πόδια, τρεις για την κοιλιά και αυτό τον κύκλο συνολικά θα τον περάσουμε τρεις φορές. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα άσκηση και 10 δευτερόλεπτα διάλειμμα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω με καθίσματα. Όπως βλέπετε στο κάθισμα όταν κατεβαίνω προς τα κάτω έρχομαι στις μύτες του ποδιού. Εάν σας είναι έντονο, απλά μπορείτε να μην έρχεστε καθόλου στις μύτες και να κάνετε μόνο καθίσματα. Συνέχεια το βάρος θέλω να το έχω στις φτέρνες, ώστε να μην φεύγουν τα γόνατα πιο μπροστά από τα δάχτυλα του ποδιού. Πάμε στην επόμενη άσκηση, όπου θα πρέπει να κάτσω σε ένα ημικάθισμα και στη συνέχεια κάνω έκταση του ποδιού πίσω, μεταφέροντας το βάρος μία από τη μία μεριά και μία από την άλλη. Πάλι θέλω το βάρος να το νιώθετε πίσω στις φτέρνες. Επίσης δεν ξεχνάω καθόλου την πλάτη να είναι ενεργή καθόλου τη διάρκεια των ασκήσεων. Και πάμε για πλάγιες προβολές, θα κάνουμε ξεχωριστά δεξί πόδι και μετά το αριστερό. Οπότε ξεκινήστε με όποια μεριά θέλετε. Πάλι το βάρος το πηγαίνω πίσω στη φτέρνα, πάλι ελέγχω το γόνατό μου να μην φεύγει μπροστά από τα δάχτυλα του ποδιού. Και εννοείται ότι δεν ξεχνάμε καθόλου την αναπνοή. Εισπνέω την ώρα που κατεβαίνω, εκπνέω στην επιστροφή. Τα χέρια βοηθάει να τα έχετε μπροστά για ισορροπία, αν σας βολεύει να τα έχετε πιο χαμηλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Παίρνω μια ανάσα και ετοιμαζόμαστε για το άλλο μας πόδι. Και πάμε σιγά σιγά. Οι ίδιες διορθώσεις ισχύουν και εδώ, το βάρος πίσω στη φτέρνα, το γόνατο να μην φεύγει μπροστά. Πάλι ενεργοποιημένη να είναι η ραχιέη σας και τα χέρια μπροστά για ισορροπία. Εισπνέω κατεβαίνω, εκπνέω στην επιστροφή. Πάμε για τους κοιλιακούς, ξεκινάω με μια σανίδα στους αγκώνες, όπου όπως θα δείτε πάλι θα μεταφέρω το βάρος μία από τη μία μεριά, μία από την άλλη. Αν σας είναι δύσκολο μπορείτε απλά να μείνετε σανίδα στους αγκώνες σταθερά. Προσοχή να μην φεύγει το κεφάλι κάτω αλλά να είναι στην προέκταση της σπονδυλικής στήλης ώστε να είναι ο αυχένας στην ευθεία. Παίρνω μία ανάσα ίσα για να πάμε στην επόμενη θέση, όπου είμαι σε καθιστή θέση και θα βάλω τα χέρια πίσω για ισορροπία, εισπνέω τεντώνω πόδια μπροστά και εκπνέω στην επιστροφή. Κάθε φορά που πηγαίνετε προς τα κάτω, θέλω να νιώθετε να κουμπάει η μέση στο πάτωμα. Εάν σας είναι έντονο, δεν χρειάζεται να κατεβείτε τόσο πολύ και δεν χρειάζεται επίσης τα πόδια να τεντώνουν. Εισπνέω κατεβαίνω, εκπνέω στην επιστροφή. Σε καμία περίπτωση δεν σταματάω να αναπνέω. Πάμε και για την τελευταία. Θα ξαπλώσω στο πλάι, πάλι δεν έχει σημασία αν θα ξεκινήσετε δεξιά ή αριστερά. Το ένα χέρι το έχω πίσω από το κεφάλι και με εκπνοή την ώρα που ανεβαίνω, στρίβω στο πλάι. Ουσιαστικά εδώ θα νιώσουμε πλάγια τους κοιλιακούς. Αν είναι πάλι έντονο, δεν χρειάζεται να ανεβαίνουμε τόσο ψηλά. Εισπνέω την ώρα που κατεβαίνω πάλι, εκπνέω την ώρα που ανεβαίνω προς τα πάνω. Πάμε κατευθείαν από την άλλη μεριά. Ξαπλώνω στο πλάι, βάζω το ένα μου χέρι, αυτό το χέρι που είναι στο πάτωμα το βάζω μπροστά, το άλλο πίσω από το κεφάλι και εκπνέω ανεβαίνω.
Ενδέχεται τη μία μεριά με την άλλη να την νιώθετε λίγο διαφορετικά, αλλά είναι λογικό. Τελείωσε ο πρώτος κύκλος και πάμε άλλη μια φορά να περάσουμε τις ασκήσεις για τα πόδια, όπου έχουμε το κάθισμα, σηκώνομαι στις μύτες του ποδιού και επιστρέφω. Πάλι τα χέρια μπροστά για ισορροπία, πάλι ελέγχω το βάρος να το έχω πίσω στις φτέρνες και ξαναλέω ότι άμα σας είναι έντονο δεν χρειάζεται να έρχεστε καθόλου στα δάχτυλα του ποδιού, κάνετε απλά καθίσματα. Πάμε για την επόμενη που είναι κανονικό κάθισμα. Μεταφέρω το βάρος μία στο ένα πόδι, μία στο άλλο. Όλο το βάρος θέλω να το νιώθετε στο μπροστινό πόδι όταν κάνει έκταση το άλλο. Δουλεύουμε ουσιαστικά γλουτούς και λίγο τετρακέφαλο μπορεί να νιώσετε. Χαλαρώνω ίσα ίσα για να πάμε στην επόμενη, όπου έχουμε τις πλάγιες προβολές. Ξαναλέω άλλη μια φορά όσο αφορά την αναπνοή, να μην την ξεχνάμε καθόλου, γιατί είναι πολύ συχνό φαινόμενο να σταματάμε την αναπνοή κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Εισπνέω, κατεβαίνω, εκπνέω την ώρα που έρχομαι στον κάθετο άξονα. Μπορεί να νιώσετε και λίγο τους προσαγωγούς σας εδώ, είναι απολύτως φυσιολογικό. Πάμε και για το άλλο μας πόδι. Προσέξτε καθώς περνάνε οι ασκήσεις να μην βάζετε ένταση στους ώμους και τον αφιένα. Σε περίπτωση που νιώθω ότι κουράζεστε πάρα πολύ, συνήθως εκεί είναι που βγάζουμε ένταση. Οπότε θέλω πάντα οι ώμοι σας να είναι κάτω και πίσω και ο αφιένας και ο λαιμός χαλαρός. Τελειώσαμε με τα πόδια. Ίσα ίσα θα ξεκουραστούν τώρα καθώς περνάμε στους κοιλιακούς. Ξεκινάω με τη σανίδα στους αγκώνες. Εάν πάλι νιώθετε ότι κουράζεστε πάρα πολύ, μπορείτε να μείνετε απλά σανίδα στους αγκώνες ή και στις παλάμες αν επιλέξετε να μην κάνετε καθόλου κίνηση στις λεκάνες. Εδώ πέρα θα νιώσετε πιο πολύ τους πλάγιους κοιλιακούς. Ελέγχουμε το κεφάλι να μην έχει πέσει προς τα κάτω. Και κατευθείαν θα έρθω στην καθιστή θέση, θα τοποθετήσω τα χέρια στο πάτωμα και εισπνέω την τόνο πόδια, εκπνέω, επιστρέφω. Ξαναλέω ότι αν σας είναι έντονο δεν κατεβαίνετε τόσο χαμηλά και δεν είναι υποχρεωτικό να τεντώσετε τα πόδια. Πάμε τώρα για την επόμενη άσκηση, για τους πλάγιους κοιλιακούς εδώ ξανά. Από όποια μεριά και αν καθίσετε, πρώτα δεν έχει σημασία. Την ώρα που ανεβάω στον κορμό, στρίβω κιόλας λιγάκι. Thank you.
Και πάμε και από την άλλη μεριά. Ξαπλώνω στο πλάι. Και εκπνέω την ώρα που ανεβάζω τον κορμό μαζί με το πόδι προς τα πάνω. Το κάτω πόδι είναι ενεργό γιατί θα με βοηθήσει στην ισορροπία μου, οπότε δεν το αφήνω τελείως χαλαρό στο πάτωμα. Και τελειώσαμε και με τον δεύτερο κύκλο, πάμε κατευθείαν στον τρίτο. Εάν το νιώθετε πολύ έντονο, δεν χρειάζεται να καθίσετε να κάνετε την άσκηση και τα 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να σταματήσετε λίγο νωρίτερα. Πάμε στην επόμενη, ημικάθισμα με έκθεση του ποδιού πίσω. Υπενθυμίζω το βάρος να μένει στο μπροστινό πόδι και να μην μεταφέρεται σχεδόν καθόλου το βάρος στο πίσω πόδι. Γι' αυτό βοηθούμε τα χέρια να είναι μπροστά. Εκπνέω κάθε φορά που τεντώνω το πόδι πίσω. Πάμε και για τις πλάγιες προβολές. Εισπνέω, κατεβαίνω προς τα κάτω, εκπνέω, επιστρέφω. Και πάμε και για το άλλο μας πόδι. Τελειώσαμε με τα πόδια και συνεχίζουμε με τους κοιλιακούς, σανίδα στους αγκώνες. Εάν είναι έντονο, μπορείτε να μείνετε και απλά σανίδα στις παλάμες. Προσοχή να μην φέρνετε μεγάλη ένταση στον αφιένα και να μην πέφτει το κεφάλι προς τα κάτω. Είναι το πιο συνηθισμένο λάθος, γι' αυτό το λέω συνέχεια. Περνάμε στην καθιστή θέση, τοποθετώ τα χέρια μου πίσω και πάμε για τη δεύτερη άσκηση των κοιλιακών. Η αναπνοή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά στους κοιλιακούς. Εισπνέω την ώρα που κατεβαίνω, εκπνέω στην επιστροφή και ρουφάω συνέχεια την κυλίτσα προς τα μέσα. Εάν κατεβαίνω χαμηλά, να είμαι σίγουρη ότι η μέση με ακουμπάει στο στρώμα. Κάθομαι στο πλάι, το ένα χέρι στο πάτωμα, το άλλο να είναι πίσω από το κεφάλι και εκπνέω, ανεβάζω κορμό μαζί με πόδι.
Είναι η τελευταία άσκηση των κοιλιακών, οπότε μπορείτε να πουσάρετε εδώ λίγο περισσότερο τον εαυτό σας και να κάνετε σίγουρα τα 30 δευτερόλεπτα, εκτός αν είναι πάρα πολύ έντονο, οπότε μπορείτε να κάνετε τα 20. Περνάω κατευθείαν στην άλλη μεριά. Και ξεκινάμε σιγά σιγά με την εκπνοή, ανεβάζω κορμό και στρίβω. Λίγο ακόμα μένει για να τελειώσει το πρόγραμμα. Σε 3, 2, 1, χαλαρώνω. Εάν σας άρεσε το πρόγραμμα γυμναστικής, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και να κάνετε μια κοινοποίηση και τέλος μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να σας έρθει ειδοποίηση την επόμενη φορά που θα ανεβάσω καινούριο βίντεο. Εμείς τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!